Για κάθε κατάστημα που κλείνει στην Καβάλα ανοίγει ένα take away coffee. Άλλωστε είναι πλέον παντού. Σε κάθε πεζοδρόμιο συναντάς 2-3 σταντάκια έξω από μικρά μαγαζιά με αρκετό κόσμο. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει και την επιλογή του καφέ, καθώς όσο πιο φθηνός τόσο καλύτερα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλες καφετέριες κλείνουν και τη θέση τους παίρνουν τα λεγόμενα take away ή αλλιώς καφέ στο χέρι. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο απαντά στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο Έλληνας, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για αλλαγή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Τα τελευταία διάστημα ανοίγουν πάρα πολλά take away και κλείνουν οι μεγάλες οι καφετέριες. Ναι. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτό? Στο ότι βιάζεται ο κόσμος να πάει στη δουλειά του και θέλει έναν καφέ στο χέρι, ώστε να μην κάτσει να πληρώσει συν το κάθισμα, συν τον καφέ, παίρνει ένα φθηνό καφέ και φεύγει. Και είναι και πιο οικονομικό συνήθως ναι. Ο καφές. Και κάποιοι δίνουν και δωρά νερά, δώρα, κλουράκια και τέτοια. Εσύ συνήθως παίρνεις απ' έξω καφέ ή πολλές φορές φτιάχνεις και από το σπίτι για να γλιτώσεις και το 1 ευρώ, το 1,5? Απ' έξω. Απ' έξω? Ναι. Το οικονομικό είναι. Εσείς πλέον υπολογίζετε ακόμη και το καφέ που θα πιείτε? Όλος ο κόσμος το υπολογίζει, όχι μόνο εγώ. Από τη στιγμή που μπορείς να πιεις ένα καφέ με 1 ευρώ φτηνότερα και να είναι ο ίδιος, γιατί να μην το πιω? Λογικό δεν είναι? Όταν πάτε κάπου για μια δουλειά, προτιμάτε να κάνετε καφέ από το σπίτι και να τον πάρετε μαζί σας? Όχι, εγώ δεν παίρνω καφέ από το σπίτι. Έξω το πίνω τον καφέ. Αυτό δεν μας το έχουν στερήσει ακόμη. Μέχρι εδώ δεν φτάσαμε ακόμη, τουλάχιστον κουβαλάμε καφέ από το σπίτι. Είμαστε στην οικονομία και ότι είμαστε όλοι στο fast track. Αυτό είναι πιο πολύ, το fast track. Ένα καφέ στο χέρι και πάμε για να τελειώσουμε δουλίτσες. Δεν είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο Έλληνας σταμάτησε πλέον να κάθεται. Θέλει να είναι στο γλίγορο. Έχει μπει σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Μπράβο έτσι. Θα το έλεγα πιο κομψά έτσι. Φαντάζομαι στο κοινό, στον καταναλωτή. Τα προτιμά ίσως. Εύκολη λύση. Μεταφορά στο χώρο του. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται. Ίσως λίγο το κόστος, τη διαφορά. Ναι, σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το κόστος. Ναι, σε όλα τα πράγματα. Εσείς έχετε φτάσει στο σημείο να υπολογίζετε ακόμη και το καθημερινό καφέ? Αν είναι καθημερινό, ναι, και υπάρχει και μια οικογένεια που καταναλώνει, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Την ίδια στιγμή, οι γεμάτες καφετέριες στην πλατεία Νικηταρά φαίνεται πως έρχονται σε αντίθεση με τη νέα τάση των take-away. Οι περισσότεροι νέοι ως επιτοπλιστών μαθητές φαίνεται πως δεν επηρεάζονται τόσο από τις τιμές, αλλά δίνουν περισσότερη έμφαση στο κομμάτι του κόσμου ή αλλιώς της λεγόμενης πιάτσας. Για καφέ έτσι, δεν έχουμε κάποιο λόγο. Έτσι. Όχι, δεν με παρακάτω. Ο λόγος που δεν πήγες παραλία σήμερα με τη φίλη σου? Πάμε Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Πιο καλά είναι Σαββατοκύριακο, έχει πιο πολύ κόσμο. Εδώ είμαστε όλοι, τέτοια ηλικία. Τι σας αρέσει περισσότερο? Εδώ πέρα. Που έχει δροσιά. Δροσιά και κόσμο της ηλικίας μας. Αυτό. Οι τιμές του καφέ, αν και δεν νομίζω να σας απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις τιμές, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχουν, δεν έχει και μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μαγαζιά. Συνήθως τόσο είναι και στις παραλίες περίπου ίδιες οι τιμές και εδώ ίδιες τιμές. Τι έρχονται πολλά παιδιά εδώ πέρα και έχουμε γνωστούς. Αυτό. Να υποθέσω ότι έρχεστε και το βράδυ, όχι μόνο το πρωί. Ναι, συνήθως. Το καλοκαίρι είναι όλοι εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος έρχεται εδώ πέρα. Εδώ έρχονται όλοι. Πρωί εδώ και βράδυ εδώ. Ναι, και αν όχι στο συγκεκριμένο μαγαζί ή σε αυτή την ευθεία έτσι.